Αθνία. Στο γραφικό όρμο Παναγίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πανήγυρη. Στο γραφικό λιμανάκι του όρμου Παναγίας, οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου τίμησαν και φέτος τη μνήμη των Αγίων Θεοδόρων. Αμέσως μετά τη θεία λειτουργία, στους παρευρισκόμενους προσφέρεται παραδοσιακό νηστίσιμο φαγητό, το οποίο παρασκευάζει στα καζάνια ομάδα γυναικών του χωριού. Σήμερα ετοιμάσαμε 7 κουδάκια, σουπιούλες και το ριζάκι. Και έχουμε και ηλίτσες, πιπέρια. Από όλα τα πράγματα. Νηστίσιμα πράγματα έχουμε. Φτιάχνουμε αυτό το φαγητό, το οποίο είναι σουπιές και καλαμάρια σε ίσες ποσότητες, περίπου 180 κιλά. Και το βάζουμε όλα τα περιοδικά και βάζουμε και το ρύζι γύρω στα 50 κιλά. Γίνονται 5 καζάνια που φτάνουν από λίγο για τους ανθρώπους και ευλογία παίρνουν όλοι. Έρχεται πολλοί κόσμος, εσύ το πανηγύρι είναι... Ναι, πάρα πολλοί κόσμος, τώρα τα τελευταία χρόνια είναι και Σάββατο, είναι όλες οι υπηρεσίες κλειστές, όλα το φαγητό έχει πάρα πολύ κόσμο. Το πανηγύρι των Αγίων Θεοδόρων είναι ένα από τα πιο ιστορικά για την περιοχή. Θυμούμε, είμαι 3 χρονών και αυτό ήταν, τώρα είμαι 80. Θα είναι και 200 χρόνια, δεν ξέρω. Από τότε τι θυμάστε, πώς γινόταν τότε? Εκεί που θυμόμαστε, εκείνα ήταν παλιά χρόνια. Εκείνα έρθαν με τα μλάρια καβάλα, με τα συντόνια. Ωραία. Και κάθε μια έφεραμε από το σπίτι μας, δεν έφτιαναν έτσι οικονομιλίκια. Έφεραμε καμιά πίνα, κανένα χοινό, φτωχά πράγματα, και έστρωνα μια κουριλού πέρα και πέρα και έδωσαν τα κουτσούβαλα και κοιμούνταν. Και πότε ξεκίνησε να γίνεται έτσι με καζάνια κουρμπάνι επίσημα? Αυτά έχουν λίγα χρόνια. Ναι. Καμιά 15 χρόνια πρέπει να έχουν. Γιορτάζουμε το πανηγύρι των Αγίων Θεοδόρων εδώ στο γραφικό λιμάνι του όρμου της Παναγίας. Μια ιστορική γιορτή η οποία κρατάει από εκατοντάδες χρόνια πιο μπροστά. Προσπαθήσαμε και φέτος να το κάνουμε με κόπους και με βάσανα, βέβαια, γιατί υπάρχει μια γενικότερη λιτότητα. Η βοήθεια από το Δήμο είναι ελάχιστη, αλλά επειδή σ' αγαπάμε τον τόπο μας και τις παραδόσεις, προχωρήσαμε σε αυτή την διοργάνωση. Υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια, φέτος δεν μπορέσαμε να τις κάνουμε. Μία από αυτές ήταν και ο ανώμαλος δρόμος σε κατηγορίες, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες που τρέχουν από το χωριό, από διάφορα σημεία και καταλήγουν, τερματίζουν εδώ στο όρμο της Παναγίας. Συμμετείχαν πολλά παιδιά, έτσι? Έτσι, ναι. Είναι πάνω από 70-80 παιδιά σε κάθε κατηγορία. Χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου που σήμερα γιορτάζουν ένα πανηγύρι το οποίο γιορτάζεται αρκετά χρόνια εδώ στον Αγίου Νικολάου, τους Αγίους Θεοδόρους. Χρόνια πολλά στους Θεοδόρο, στη Θεοδόρα, σε όσους γιορτάζουν. Είμαστε εδώ κοντά στον κόσμο του Αγίου Νικολάου. Θέλουμε να περάσουμε γιορτινά αυτή τη μέρα. Υπάρχει και το παραδοσιακό κουρμπάνι εδώ που ξέρουν πολύ καλά οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου να παρασκευάζουν και να προσφέρουν στον κόσμο με ντόπια, σουπιά, χταπόδι και ρύζι. Θέλουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή μέρα και υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο με πολύ γλέτη και χαρά. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει, Θεόδωρο, Θεοδόρα. Χρόνια πολλά στο Αγίου Νικολάου και μπράβο στο Αγίου Νικολάου που μαζευτήκαν εδώ σήμερα. Αγκιστρωμένοι στο χτες, στην παράδοσή τους, στην κουλτούρα τους και με τους ανθρώπους που ήταν εδώ έλεγαν ότι αυτή η μέρα είναι πάντα μόνο με, αυτή η μέρα είναι που χαιρόμαστε μαζί, αυτή η μέρα είναι που κουβεντιάζουμε. Γιατί στο ξεστράτημα το κοινωνικό σήμερα παρατηρούμε ότι δεν γνωρίζουμε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Δεν γνωρίζουμε τους χωριανούς μας. Είναι ώρα λοιπόν και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η παράδοση συνεχίζεται, να ανταμώνει ο κόσμος, να συζητάει ο κόσμος, γιατί μέσα από το αντάμωμα και τη ζήτηση πάντα βγαίνει η αλληλεγγύη, βγαίνει η ανθρωπιά και βγαίνει η συνεργασία, η κοινωνική συνοχή. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Οι καλές καιρικές συνθήκες ευνόησαν φέτος στο να υπάρχει προσέλευση δεκάδων επισκεπτών. Και στην Οικίτη όμως οι κάτοικοι τίμησαν τη σημερινή ημέρα με το πανηγύρι που λαμβάνει χώρα στην παραλία. Άφθονο φαγητό, κρασί και τσίπουρο προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους. Για έκτη συνεχή χρονιά στην παραλία της Νικήτης, κάτοικοι και επισκέπτες τίμησαν τους Αγίους Θεοδόρους με τη διοργάνωση παραδοσιακού πανηγυριού. Μία ομάδα κατοίκων του χωριού με τη βοήθεια του τοπικού συλλόγου γυναικών ετοίμασαν και φέτος νηστίσιμα φαγητά και άλλα εδέσματα. Φέτος είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που αναβιώνουμε το πανηγύρι των Αγίων Θεοδόρων. Με τη συμμετοχή όλου του κόσμου, το Σύλλογο Γυναικών, η παρέα των φίλων της παραλίας και όλος ο κόσμος που μας βοηθάει σε χρήμα και σε υλικό και αναβιώνουμε την γιορτή αυτή. Από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στην Νικήτη, το Πανηγύρι των Αγίων Θεοδόρων μέχρι και το 1978, με πολύ κόσμο και
Πολύ γλέντι. Οι παλιότεροι πώς το γιόρταζαν εδώ. Ήταν η θαλασσινή αναλάβαν το γιόρτα. Ναι, τα παλιά χρόνια οι θαλασσινοί παραλιώτες, τα ψαροκάκια βγάζαν θαλασσινά, τα πόδια χινούς και καλαμάρια και τα μαγειρεύαν σε καζάνια. Φέτος ο κόσμος τίμησε την εκδήλωση, έχει και καλό καιρό, έτσι. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Βοήθησε ο καιρός και θα πάμε καλά. Έχουμε την ορχήστρα των Αριάκια που δικτικά μας παιδιά και αυτά. Παίζουμε φελοκερδός. Θα χορέψουν και δύο συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύθωνα, το πολύ μικρό και το μεγάλο. Λίγους παραδοσιακούς χορούς. Και τι μοιράζετε στον κόσμο. Όλα καλά. Έχουμε θαλασσινά. Και κρασί. Πόδια, τσιπουρό, κρασί. Μάρια, τσιπουρό, κρασί και ρετσίνα για όλο τον κόσμο. Όπως κάθε χρόνο σε καλή Θεοδόρο κάνουμε μια μεγάλη γιορτή. Όπως παλιά κατεβαίνουν οι γονείς μας αυτή την ημέρα για να γιορτάσουν εδώ κάτω στην παραλία για το χωριό μας ήταν πάνω ψηλά. Πώς γιόρταζαν τότε. Πώς γιορτάζανε. Κατεβαίνανε όλοι κάτω και φτιάχνανε νηστίσιμα φαγητά και τρώγανε και χορεύανε και γλεντούσαν. Ετοιμάσαμε χταποδάκια, καλαμάρια, πίτες, τα πάντα. Τα πάντα νηστίσιμα. Και ο κόσμος ήρθε, έτσι. Ο κόσμος, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε τα χορευτικά της Νικήτρης, έχουμε την παραδοσιακή μουσική μας, τα παιδιά Αριάκη που. Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τύπησαν και ήρθαν κάτω στην παραλία. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ιθωνίας Δημήτρης Τρεβενικιώτης και ο Αντινομάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Τζίτζιος. Είμαι παρόν για να τιμήσω τους Αγίους Θεοδόρους Νικήτης. Χρόνια πολλά και στο χωριό και στους κατοίκους. Χρόνια πολλά και στους κατοίκους του Αγίου Νικολάου. Θα πάω και εκεί. Είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα εκεί από ότι εδώ στην Αιγύπτη. Έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Εντάξει, η μέρα είναι καλή, ο κόσμος είναι παρόν. Βέβαια είναι εργάσιμη, η μέρα είναι Σάββατο. Η Συθωνία, ο Νικήτη και ο Άγιος Νικόλαος στον Δόνο Παναγίας γιορτάζουμε. Εδώ στην Νικήτη τώρα αυτή τη στιγμή το γλέντι είναι στο κορύφωμά της, χορεύει ο κόσμος. Θέλω να συγχαρώ όλους. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ στην Νικήτη ξεκίνησε από, έτσι, από μια προσπάθεια κάποιων φίλων, έτσι εθελοντική προσπάθεια. Και να τους συγχαρώ που έχουν καθιερώσει αυτό το μεγάλο και όμορφο πανηγύρι και σήμερα έχει ωραίο καιρό και απολαμβάνουν όλοι μια ξεχωριστή μέρα χαράς μέσα στα προβλήματα τα οποία έχουμε όλοι μας.